Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε όλο αυτό το σκηνικό που ακούμε εδώ και κάποια χρόνια, εδώ και δύο χρόνια, γύρω από το ότι η χώρα, ας πούμε, αντιμετωπίζει πρόβλημα χρέους. Ξεκινήσαμε πριν από δύο χρόνια με ένα ποσό 340 δις και θα φτάσουμε, ας πούμε, μετά το κούρεμα να χρωστάμε, ας πούμε, 40 δις περισσότερα. Δηλαδή φτάσαμε μετά από δύο χρόνια με όλη αυτή την πολιτική του μονόδρομου, της κυβέρνησης του Μνημονίου, να μιλάμε, ας πούμε, ότι και παρόλο τις θυσίες του ελληνικού λαού και παρόλο, ας πούμε, τις μειώσεις και τις οριζόντιες των μισθών, των συντάξεων, τα χαράτσια, ας πούμε, που έχουν επιβληθεί και την αφέμαξη, ας πούμε, του λαού, να μιλάμε ότι και έγινε και το κούρεμα που είπε ο Δημήτρης προηγουμένως των 105 δις, να μιλάμε για ένα χρέος το οποίο όχι μόνο δεν είναι μη βιώσιμο, και θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα σε λιγάκι, να καταλάβετε αν είναι βιώσιμο, αλλά ένα χρέος με το οποίο θα φέρει τη χώρα όχι στο χείλος της καταστροφής, αλλά όλες οι πηγές της θα κατευθύνονται προς δανειστές και όχι προς την εσωτερική κοινωνία, προς την κατανάλωση. Με συγχωρείτε, στην κοινωνία των Αγγλίνων. Με συγχωρείτε λίγο για το τράκ μου. Είναι η πρώτη φορά που είμαι έτσι εδώ πάνω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε απλά, ας πούμε, τι είναι αυτό που έγινε με το κούρεμα. Και σε ποιες συνθήκες έγινε το κούρεμα, ας πούμε, και ποια ήταν η διαφορά, ας πούμε, που όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλούνταν και έλεγε ότι θα πρέπει να γίνει μονομερής στάση πληρωμών προς τους πιστωτές μας. Αν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι ένας χρωστάει στην τράπεζα 100.000 ευρώ και αδυνατεί να το πληρώσει, με δεδομένο, ας πούμε, ότι το εισόδημά του μειώνεται κατά 30-40% που έχει γίνει στην πάροδο των 2 ετών, πηγαίνει στην τράπεζα, ας πούμε, και του ζητάει η τράπεζα και του λέει, ας πούμε, θα σου κάνω ένα κούρεμα 53%, όσο είναι το κούρεμα, ας πούμε, που έγιναν στο ελληνικό χρέος. Αλλά εγώ, ας πούμε, θέλω να μου δώσεις 15 εκατομμύρια μετρητά και να μου δώσεις, ας πούμε, και το υπόλοιπο, ας πούμε, σε ένα δάνειο με κάποιες εγγυήσεις, ας πούμε, για τα επόμενα χρόνια που ήταν για να πληρωθεί το δάνειο. Με δεδομένο το ότι το εισόδημα του συγκεκριμένου, ας πούμε, βρίσκεται στο 40 ή στο 50% από τότε που έχει συνάψει, ας πούμε, τον δανεισμό προς την τράπεζα, είναι αδύνατο το χρέος αυτό να μπορεί να επιπληρωθεί. Το μόνο που του δίνει είναι μια παράτωση χρόνου. Θεωρώ, δηλαδή, ότι κάτι παρεμφερές έγινε και με το ελληνικό χρέος, άρα η χώρα βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής, είναι θέμα χρόνου να έχουμε καινούριο δανεισμό για να αποπληρώνουμε τον προηγούμενο δανεισμό. Και μάλιστα σε επαφέστερους όρους, κάτω από ξένο δίκαιο. Η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια μελέτη, ας πούμε, πέρα από το πολιτικό πλαίσιο αυτής της μελέτης για αλλαγή πολιτικού σκηνικού, έθεσε και θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική πολιτική, ας πούμε, την οποία προτείνει. Εμείς θεωρούμε, λοιπόν, σαν ΣΥΡΙΖΑ, ότι βασικός μοχλός, ας πούμε, αυτή τη στιγμή για την ελληνική οικονομία είναι το φορολογικό. Θα πρέπει να γίνει το νέο φορολογικό, το οποίο θα έχει χαρακτήρα αναδιαμηνητικό. Δηλαδή, η σχέση, ας πούμε, έμεσων και άμεσων φόρων πρέπει να αλλάξει. Η φορολόγηση, ας πούμε, των επιχειρηματιών συγκριτικά με τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να ανατραπεί. Δηλαδή, αν δούμε τα στοιχεία μέχρι τώρα, είχαμε 11 δις περίπου είναι οι φόροι των φυσικών προσώπων και των μικροεπιχειρηματιών το χρόνο και 5,8 είναι των ανωνύμων εταιριών και των επιχειρήσεων. Αυτό θα πρέπει να ανατραπεί, δηλαδή τα βάρη να τους σηκώνουν οι έχοντες και οι κατέχοντες. Θα πρέπει να γίνει πάταξη της φοροδιαφυγής. Υπάρχει τρόπος, ας πούμε, να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει, να σας διαβάσω πολύ επιγραμματικά, εισφορά των εύπορων επιχειρηματιών, εισφορά των εφοπλιστών με παράλληλη κατάργηση, ας πούμε, του χαρατσιού, ας πούμε, από τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Θα πρέπει να γίνει μείωση, ας πούμε, του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και εδώ μιλάμε ίσως για ένα προστατευτισμό, ας πούμε, της ελληνικής οικονομίας, η οποία, ας πούμε, όμως είναι αναγκαίος να γίνει για να υποστηρίξουμε την εσωτερική αγορά και την εσωτερική παραγωγή μας. Φορολόγηση, ας πούμε, των καταθέσεων, είτε αυτές βρίσκονται από ένα όριο και πάνω στο εξωτερικό,
είτε αυτές βρίσκονται, ας πούμε, στην εσωτερική αγορά. Φορολόγηση των ειδών πολυτελείας με αντίστοιχη, ας πούμε, επιχορήγηση των ταμείων των επιδομάτων ανεργίας, ας πούμε, για όλους τους άνεργους. Φόρος στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Και υπάρχει φυσικά και το μεγάλο θέμα της ίσπραξης, ας πούμε, των εισπράκτων ληξιπρόθεσμων οφειλών, ας πούμε, οι οποίες, ας πούμε, παραμένουν τα ποσά αυτά βεβαιωμένα στο Δημόσιο Ταμείο και τα οποία ποτέ κανείς δεν ενδιαφέρθηκε, ας πούμε, να τα εισπράξει. Και έχουν φτάσει στο διόρατο ύψος, ας πούμε, το 42 δις. Δεν θα ήθελα να σκουράσω άλλο, θα το λόγο στον... Ναι, να συνεχίσω. Λέγοντας, ο τέταρτος άξονας βέβαια είναι προτεραιότητα για την αριστερά, είναι η κοινωνία και οι ανάγκες της. Να θυμίσω μόνο εδώ, πολλές φορές μας εγκαλούν, συνολικά την αριστερά δηλαδή, και ιδιαίτερα εμάς, ότι ωραία, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έκαναν ό,τι έκαναν. Εσείς τόσα χρόνια τι κάνατε. Ως προς την αξιοπιστία μας λοιπόν σε αυτό το θέμα, θέλω να υπενθυμίσω ότι το 2002, γύρισα και εγώ πίσω ψάχνοντας στον προϋπολογισμό, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην Βουλή. Ο Γιάννης Δραγασάκης τότε είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι με το χρέος εκεί που ήταν τότε θα ήταν πολύ πιθανό να υποστούμε αυτά που υφιστάμεθα σήμερα, να μπούμε σε κρίση χρέους. Κανένας δεν τον άκουσε. Εάν δείτε πώς λειτουργήσαν τα μέσα από χθες ως τα σήμερα, θα κατανοήσετε ότι πράγματι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια και είναι τεράστιο το πρόβλημα της πληροφόρησης. Δεύτερον, ακριβώς πριν την υπογραφή του πρώτου μνημονίου, είχε κυκλοφορήσει από την Επιτροπή Οικονομολόγων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Δραγασάκης και ο Βεργόπουλος και δύο εργατολόγοι, είχε κυκλοφορήσει η πρόταση αυτή, η οποία τι έλεγε. Εάν η χώρα τότε είχε τη δυνατότητα να εξασφαλίσει περίπου 13,5 δισεκατομμύρια, το οποίο αναλογούσε σε ένα 5% του τότε ΑΕΠ, τόσο, και μιλάμε για πολλούς σοβαρούς ανθρώπους οικονομολόγους, έτσι. Η χώρα θα εξασφάλιζε αυτά που χρωστούσε βραχυπρόθεσμα φυσικά και μετά θα έπαιρνε κάποια μέτρα για να εξασφαλιστεί και μέσω μακροπρόθεσμα. Δεν το έκαναν αυτό. Απέναντίας τι έγινε. Να σημειώσω δε ότι σε αυτή τη φάση το διαπραγματευτικό μας χαρτί, όπως το ανέφερε και ο Λιγερός προθέτει, ήταν ισχυρό και από την άποψη ότι ο συστημικός κίνδυνος ήταν πολύ μεγάλος. Δηλαδή οι ίδιοι κινδύνευαν περισσότερο από εμάς. Και η μεγάλη τους χαρά η χθεσινή ήταν γιατί οι ίδιοι κινδύνευαν πιο πολύ από εμάς.